Λουτσέσκου, τον προπονητή της Ελλάς Ποντίων. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα η δεύτερη φάση του κυπέλου. Περάσατε 3-0. Θέλω να μου πεις πώς το είδες το παιχνίδι εσύ, κόντρα στον ΑΟ Κορυδαλλού. Εντάξει, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Φανήκαμε πιο έτοιμοι στα τρεξίματα και στις μεταβάσεις. Ναι. Εντάξει, ευνόησε και το γήπεδο που ήταν μεγάλο και μπορούσαμε να πάρουμε τις γραμμές. Συνεχίζουμε, παιχνίδι για το επόμενο. Έχετε δέσει, έχει περάσει ένας μήνας περίπου. Νομίζετε ότι είστε έτοιμοι ή θέλετε ακόμα δουλειά? Στο προπονητικό κομμάτι μιλάω, έτσι. Θα σου πω. Κοίτα, συνήθως οι περισσότεροι λένε ότι θέλουμε δουλειά. Ναι. Για να γλιτώσουν χρόνο. Ναι. Εννοείται ότι όσο δουλεύεις θα γίνεσαι καλύτερος. Όσο έρχονται δηλαδή περισσότερα παιχνίδια, τόσο πιο καλά. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς τον βλέπεις τον ομιλό σας, είναι ανταγωνιστικός? Πιστεύω είναι πολύ ανταγωνιστικός. Είναι 10 ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές. Τώρα δεν τις έχω δει και όλες. Ναι. Από ό,τι ακούγεται τριγύρω και έξω. Εκτός από την προσθήκη που έκανες τελευταία στιγμή με το Μακαρονά, είναι να πάρετε και άλλους παίχτες? Είναι να έρθουν άλλα δύο παιδιά. Άλλα δύο παιδιά. Τα οποία τα έχετε κλείσει ήδη? Είμαστε στο να τους κλείσουμε. Είναι να τους κλείσει. Ποιες θέσεις? Μέση. Μπροστά και μέση. Και μέση. Πολύ ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις αν είχες τραυματισμούς ή ελλείψεις σήμερα. Είχαμε 3-4 ελλείψεις. Εντάξει, στέκομαι σε αυτό. Το κύπελλο του σας το βλέπουμε σαν φιλικό. Και ήταν όλα τα παιδιά τα υπόλοιπα έτοιμα. Okay. Πού την αφιερώνει η σημερινή νίκη? Στην ομάδα. Στην ομάδα. Σε ευχαριστώ και πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο, τον πήρε. Ήσουν αυτός που άνοιξε το σκορ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς το είδες το παιχνίδι και αν περίμενες δυνατόν έτσι τον ΑΟ Κορυδαλλού, γιατί ήταν μια νεανική ομάδα και δυνατή ομάδα. Το παιχνίδι καλά πήγε από εμάς, από τη μεριά μας. Ναι. Προφανώς μπορούμε καλύτερα. Ναι. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχουμε ταχύτητα, έχουμε ποιότητα. Η αντίπαλη ομάδα προσπάθησε. Ήταν καλή, απλά. Στο τέλος κερδίζει πάντα καλύτερος. Να έρθω, Αλέξανδρε, και λίγο στο κομμάτι το δικό σας, το αγωνιστικό. Έχετε μπει, έχετε βρει τα πατήματά σας ή ακόμα θέλετε χρόνο? Προφανώς θέλουμε χρόνο, αλλά πιστεύω έχουμε βρει τα πατήματά μας λιγάκι. Ναι. Έχουμε κάνει 4 φιλικά. Το σημερινό το επίσημο είναι 5ο μάτς. Θα δείξει. Βλέπει η ομάδα να ανεβαίνει σιγά σιγά. Η ομάδα ανεβαίνει σιγά σιγά, ναι. Γινόμαστε με ένα. Εσύ από πού ήρθες? Από πού ήρθες? Εγώ ήρθα στην ομάδα από τον Νίκαρο Καλυθέας. Από τον Νίκαρο Καλυθέας. Εδώ σε αγκαλιάσανε, το βρήκε στο κλίμα. Αγκαλιάσανε τα παιδιά, ήμουνα κιόλας στην ομάδα. Πριν πάω στο Νίκαρο, ήμουνα στην ομάδα από μικρός. Από μικρός. Ναι. Άρα είσαι γνώριμος για την ομάδα. Είμαι γνώριμος για την ομάδα, ναι. Μένεις εδώ στην περιοχή? Μένω, ναι, κοντά στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο. Άρα εγώ είσαι εκεί της γειτονιάς, παιδί σε Ελλάς Ποντίων που λέμε. Πώς το βλέπεις τον ομίλο σας? Έτσι, ο ομίλος μας είναι εντάξει. Ναι. Είναι ανταγωνιστικός, επειδή είμαστε όλες οι ομάδες εισάξιες, θα δείξει. Πολύ ωραία. Η ομάδα που θέλει να πού πιστεύει. Τι είναι οι στόχοι σας δηλαδή? Οι στόχοι μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία. Μια καλή πορεία, ναι, έτσι. Ναι. Πού αφιερώνεις τον γκολ, για να το κλείσουμε? Στους δικούς μου ανθρώπους. Να είσαι καλά, αγοράκι. Ευχαριστώ. Είμαστε και τον Αλέξανδρο τον Γκούρη. Γκούρη, συγχαρητήρια. Πέτυχε το τελευταίο γκολ. Σφράγισε στη νίκη της Ελλάς Ποντίων με 3-0 σκορ. Θέλω να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι και αν περίμενες τον ΑΟ Κορυδαλλού τόσο δυνατό. Όχι, δεν το περίμενα. Ναι. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Θέλουμε που και εμείς πολλή δουλειά, ασχέτως που κερδίσαμε. Χαίρομαι πολύ για τον κόλ που βάλα. Πού το αφιερώνεις? Σε χαρά. Στον εαυτό μου. Στον εαυτό μου. Στην πάρτι μου. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Από πού ήρθες εσύ? Από το Εγάλιο, Κάπα 19. Κάπα 19. Το κλίμα εδώ στην Ελλάς Ποντίων. Είναι πολύ καλό. Περνάς καλά. Πολύ καλό, ναι. Δηλαδή σε αγκαλιάσανε οι δικοί. Ναι, κατευθείαν, ναι. Έχεις δει τον ομίλο που είσαι? Ναι, τον έχω δει. Πώς τον βλέπεις, πώς τον σχολιάζεις? Πολύ δύσκολος. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει. Εσείς που θέλετε να φτάσετε? Στις υψηλές θέσεις. Όσο γίνεται πιο στις πάνω. Πρώτες. Ναι. Βρήκες τα πατήματά σου ή θες ακόμα? Θέλω ακόμα, θέλω πολύ χρόνο ακόμα, αλλά σιγά σιγά τα βρω. Διάδωσε και ένα μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο, τι εύχεσαι? Να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό. Και να έρχονται να σας βλέπουν. Να έρχονται να μας βλέπουν. Και να χειροκροτάνε. Χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Όχι, πόντι έχουν τούμπανα. Τούμπανα εκεί, θα περνάς καλά. Έχουν τραγούδια. Εντάξει, και... αυτό είναι ωραίο. Ναι, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Έχουμε το Βολακάκι, το Γιώργο κοντά μας. Γιώργο, συγχαρητήρια. Ένα πολύ ωραίο μάτς, δυνατό μάτς. Με νεανικά παιδιά εσύ και πραγματικά ανεβαίνεις στην κατηγορία με μια ομάδα 3 χρόνων μαζί παιδιά. Και θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα πώς το είδες το παιχνίδι και αν περιμένες έτσι την Ποντίον έτσι δυνατή. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ελλάς Ποντίον ήταν πολύ δυνατή ομάδα, δυνατά παιδιά.
Η δική μας ομάδα προσπάθησε να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του παιχνιδιού. Σε μερικές φάσεις είχαμε άτυχη στιγμή το πρώτο γκολ. Ναι. Και το δεύτερο που μπήκε σύντομα. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε μια καλύτερη εικόνα. Ναι. Κρατάμε τα θετικά του δεύτερου ημίχρονου και ξεκινάμε το πρωτάθλημα και προσπαθούμε για ό,τι το καλύτερο. Είχες τραυματισμούς, είχες ελλείψεις. Είχαμε τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά σε κύριες θέσεις. Ο τερματοφύλακας, ο center forward και ένας αμυντικός και ένας στο κέντρο. Άρα στον άξονα σου λείπανε όλα τα. Εντάξει, αυτά θα τα έχουμε όλη τη χρονιά. Έχουμε παιδιά που είναι. Είμαστε στη δεύτερη φάση του κυπέλου και εγώ θεωρώ το κύπελο, όπως το έχω πει και πολλές φορές, ότι είναι πολύ ωραία φιλικά, ανταγωνιστικά, γιατί έχουν το κίνητρο. Ακριβώς και τα παιδιά μπαίνουν στην κανονική ψυχολογία, δεν το βλέπει φιλικό, δεν πειράζει, δεν θα τα τρέξω. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, να μου πεις πόσο καιρό σας έτοιμοι, έχετε ξεκινήσει, από πότε ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε ένα μήνα προετοιμασία. Ναι. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα για να μπούμε, να γίνει η έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουμε, θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Ναι. Η ομάδα μας είναι νεοφώτιστη στην Αλφα Πυρεός. Με παιδιά της Ακαδημίας όλα είναι μικρά παιδιά. Δύο χρονιές παλέψαμε στη Β' κατηγορία, μία στα μπαράζ, πέρυσι ξανά στα μπαράζ ανεβήκαμε. Αυτά τα παιδιά έχουμε στην ομάδα μας, αυτά προσπαθούν και προσπαθούμε για το καλύτερο. Εσύ είσαι από τον άλλον όμιλο, που ελάς πόντιο είναι από τον ένα και εσύ από τον άλλον. Πώς το, σχολίασε μου λίγο τον όμιλο σας, είναι δύσκολο. Νομίζω ότι ο όμιλος ο δικός μας είναι πιο δύσκολος από τον πρώτο όμιλο. Ναι. Έχει μέσα ομάδες που. Όπως ο Γενικός. Όχι, ο Γενικός είναι στον άλλο. Εσύ είσαι με την Προοδευτική. Εμείς έχουμε την Προοδευτική, είναι η Αφιάλη, ο Αιάς Σαλαμίνας, ο Λακιακός. Έχει ομάδες που είναι. Φωτιά. Φωτιά. Ατρόμητος. Ατρόμητος. Η δικιά σας θέση που θέλετε να φτάσει, πού θέλετε να φτάσει, δηλαδή η ομάδα. Εμείς, το πρωτάθλημα. Εμάς ο στόχος μας είναι να σωθούμε. Να σωθούμε. Σαν νεοφώτιστη ομάδα. Σαν νεοφώτιστη να μένουμε στην κατηγορία. Τα παιδιά αυτά πρώτη φορά παίζουν. Αν εξαιρέσουμε 2-3 που είναι από τις ακαδημίες που ήταν και στην Α κατηγορία όταν έπεσε η ομάδα. Και θα προσπαθήσουμε να σώσουμε την ομάδα. Είναι το μάτι σου στις ακαδημίες. Δηλαδή, αν αυτά τα παιδιά αποφασίσουν, γιατί είναι 3 χρόνια μαζί και θέλουν να φύγουν, υπάρχει φουρνιά να φύγει από κάτω. Συνέχεια και οι δύο που μπήκαν αλλαγή σήμερα είναι ακριβώς από το K18 από κάτω. Άρα το μάτι σας εσάς είναι εκεί, καθαρά. Εμείς αντλούμε μόνο από κάτω από το K18 και κοιτάμε τα παιδιά τα δικά μας να παίζουν στο αντρικό. Τώρα ελπίζω φέτος να τα καταφέρουμε. Σίγουρα. Εγώ χαίρομαι γιατί. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε. Να βλέπουμε ακαδημίες, να είναι δικά μας παιδιά και να παίζουν ποδόσφαιρο. Και μετά σιγά σιγά να πηγαίνουν εκεί που ανήκουν. Δηλαδή, ποιος είναι για γάμα εθνική να πάρει το δρόμο του. Ποιος είναι για επαγγελματικό να πάρει το δύο. Ποιος είναι για τοπικό να πάει στο τοπικό. Τρία παιδιά που μπήκαν αλλαγή ήταν 16 χρονών. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Και θέλω να δώσεις και μία ευχή τι έφυγε στο πειραϊκό ποδόσφαιρο για τη χρονιά που θα διανύσουμε. Εύχομαι να γίνουν όλα τα πρωταθλήματα, σε όλους τους ομίλους τα πρωταθλήματα να είναι ανταγωνιστικά. Να είναι μια χρονιά χωρίς επεισόδια, χωρίς φασαρίες, να μπορούμε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο που βλέπουμε και το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Πιστεύω φέτος όντως θα ευχαριστηθούμε μπάλα. Οι δύο ομίλοι είναι και οι δύο φωτιά. Είναι. Ο κόσμος να έρχεται να βλέπει ερασιτεχνικό, γιατί πραγματικά αξίζει να βλέπουν τα παιδιά μας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.